Και ούτε εσείς οι δημοσιογράφοι, ούτε ο ελληνικός λαός δεν ξέρει πόσο κρίσιμα είναι τα πράγματα. Το ότι το λέει η πολιτική ηγεσία νομίζω ότι είναι ανακουφιστικό για το λαό. Τίποτα δεν κρύβουμε κάτω από το τραπέζι. Λέμε από την πρώτη στιγμή ακριβώς που βρισκόμαστε και ακριβώς αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Απλώς όταν λέμε εμείς ότι είναι δραματική η κατάσταση, βρίσκουμε καμιά φορά τον πελά μας από εσάς, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Κοιτάξτε, τουλάχιστον δραματική... όταν καλή πολιτική ηγεσία παίρνουν και τη μορφή του επίσημου. Ναι. Ακούστε, δραματική δεν είναι η κατάσταση. Και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δηλαδή, εδώ ο λαός είναι η πρώτη φορά θεατής σε μία διαπραγμάτευση εξαιρετικά σκληρή. Και θα πω τι, γιατί είναι σκληρή. Δεν είναι γιατί απλά εμείς υποσχεθήκαμε άλλα και πάνε να μας εξαναγκάσουν να κάνουμε άλλα. Επομένως δεν έχουμε εντολή. Αυτό είναι το λιγότερο για μένα. Γιατί εγώ, αν είναι για το καλό του ελληνικού λαού, δεν έχω κανένα πρόβλημα να κάνω και πράγματα που δεν τα είχα υποσχεθεί και να κάνω τα ανάποδα. Πραγματικά σας το λέω. Αν πιστείς ότι η εταιρεία... Είναι ότι όπως λέτε κι εσείς, αν εφαρμόσουμε την ίδια πολιτική, δηλαδή αυτό δεν μας ζητάνε. Σημαίνει, και χειρότερα μας ζητάνε. Χειρότερα κυρία Οικονομέα, σημαίνει 40 χρόνια ραγιάδες. Σημαίνει αυτό που έγινε. Απέτυχε ή δεν απέτυχε η προηγούμενη πολιτική. Μπήκαμε μέσα, μεγάλωσε το χρέος, ναι ή όχι, σε 4 χρόνια. Πώς θα κάνουμε την ίδια πολιτική εμείς να ξαναμπούμε πιο μέσα? Ναι, κύριε Υπουργέ, είναι το χρέος μου. Εσείς μας λέγατε ότι έχετε λύσεις γι' αυτά. Βεβαίως έχουμε λύσεις. Αυτή είναι. Αν δεν μπορεί η λύση να είναι πάω σε δημοψήφισμα. Μισό λεπτό, κύριε Οικονομέα. Αυτό δεν δίνει. Οι λύσεις είναι ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Είμαι σε θέση να ξέρω τι ζήτησαν οι θεσμοί στο δικό μου χαρτοφυλάκιο. Έτσι δεν είναι? Ξέρω τι ζήτησαν. Και έχω να σας πω δύο πράγματα που πρέπει να τα συνεκτιμήσετε κι εσείς και ο ελληνικός λαός. Η συμφωνία γέφυρα, οι θεσμοί την τίναξαν στον αέρα. Θα σας πω γιατί και θα σας πω από πρώτο χέρι αυτό που ξέρω από εγώ. Από το δικό σας το χαρτοφυλάκιο. Μπράβο. Λοιπόν, τι ήταν η συμφωνία γέφυρα? Μέσα σε δύο μήνες, δηλαδή από τις 20 Φεβρουαρίου, ένα μήνα, δύο μήνες και κάτι μέχρι σήμερα, έτσι δεν είναι? Ήτανε ότι έπρεπε να κάνουμε ένα μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Μας. Σωστά. Ναι, βέβαια. Εγώ λοιπόν που είμαι στην κοινωνική προστασία, πρόνοια, αν θέλετε, αλληλεγγύη κτλ. Τι έπρεπε να τους παρουσιάσω? Έπρεπε να τους παρουσιάσω. Τι θα κάνω φέτος σε αυτόν τον τομέα? Όχι μόνο. Όπως αποδείχατε στη δουλειά από την πρώτη μέρα. Το ξέρετε, κύριε Οικονομέα, και εγώ δεν θέλω να πάρω τα εύσημα της καλής μαθήτριας, γιατί καλή μαθήτρια ήμουν μια ζωή. Το πρόβλημα είναι της ευθύνης που έχω. Λοιπόν, το πρόγραμμα που είχα υποσχεθεί το υλοποιώ, το ξέρανε, με ρωτήσανε 100 φορές μήπως αυτό είναι μονομερής ενέργεια. Θυμάστε και την ιστορία εκείνη? Όχι, προχωρήσαμε. Τι είπαν? Τίποτα. Τελείωσε η ιστορία. Δηλαδή πήγαν και να το σαμποτάρουν την ανθρωπιστική κρίση, το θυμάστε. Δεν κάναμε πίσω. Προχωρήσαμε και τελείωσε η ιστορία. Μετά τι άρχισαν να με ρωτάνε? Έχεις πρόγραμμα για το κοινωνικό κράτος, για το ελάχιστο κοινωνικό. Ελάχιστο εγγύημα. Οι θεσμοί. Ναι, όχι εμένα. Τεχνοκράτες, πού στέλνουν. Ναι. Έχεις πρόγραμμα, παιδί μου, για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα? Απαντούσα. Έχεις πρόγραμμα για τα επιδόματα? Τι θα κάνεις με τα επιδόματα πρόνοιας, θα τα κόψεις? Έλεγα, πώς να κόψω τα επιδόματα πρόνοιας αν δεν κάνω ένα δημόσιο σύστημα πρόνοιας? Πότε θα το κάνεις? Το έχω σχεδιάσει για τα επόμενα 4 χρόνια. Πώς θα προχωρήσεις εκεί? Θα προχωρήσω. Και αυτά στους 2 μήνες, ούτε πάνω, μου τα ρωτάγανε. Είχα σχέδιο και το έχουμε το σχέδιο και μπορούμε να το δείξουμε στον ελληνικό λαό τα βήματα. Θεσμικά βήματα, οικονομικά βήματα κτλ. Ξανά μάνα από την αρχή. Ήταν αυτό μεσοπρόθεσμο? Δηλαδή από την πρώτη στιγμή πηγαίνανε, σε ρωτάγανε, όταν τους έλεγε το μεσοπρόθεσμο, ρώταγανε επί του συνόλου. Και αρχίζαμε μια ατέλειωτη ιστορία επί του συνόλου. Δεύτερον, δώσανε κανένα χρήμα? Όταν εμείς τα μεσοπρόθεσμα τους τα πήγαμε όλα, από όλα τα υπουργεία και τα εγκρίνανε? Τίποτα. Άρα από την πρώτη στιγμή υπονόμευσαν όλη αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό σήμερα εγώ έχω εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Όχι γιατί τα πράγματα δεν είναι πολύ δύσκολα, αλλά γιατί τι είπε η κυβέρνηση? Είπε, κύριοι, έτσι όπως εξελίχθηκε η κατάσταση, εγώ πάω λοιπόν για συνολική διαπραγμάτευση τώρα πλην του χρέους. Γιατί εσείς τόσο καιρό συνολική κάνετε. Εφόλης της ύλης κάνετε. Μάλιστα. Πάω λοιπόν για συνολική και σας ζητάω συνολική διαπραγμάτευση που έχω σχέδιο και θα σας το δείξω και τους το δείχνουμε.
Πάλι τα τεχνική, τα κλιμάκια του Υπουργείου μας είναι στις Βρυξέλλες σήμερα. Χτες το βράδυ έφυγαν. Ναι. Πάλι τα ίδια. Λοιπόν, έχουμε τι σας ζητάνε, μπορείτε να μου πείτε, με τίτλους σας, τι ζητάνε που εμείς δεν δεχόμαστε, στο δικό σας το κομμάτι. Εγώ δέχομαι, δεν έχω τίποτα που δεν έχω. Στο δικό μου το κομμάτι, θα σας πω. Μεγάλες φασαρίες είναι ως εξής, που δεν ενδιαφέρουν τον ελληνικό λαό. Θα ξανασχεδιάσει το πρόγραμμα της κοινωνικής πρόνοιας η World Bank, Παγκόσμια Τράπεζα. Ναι. Μάλιστα. Σχεδίασε το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Στη συζήτηση που είχα μαζί της πριν μια εβδομάδα, παραδέχτηκε η ίδια ότι έκανε λάθη. Και τι λάθη έκανε? Ήθελε το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα είναι τρεις πυλώνες, για να ξέρει και ο κόσμος που ακούει αυτή την καραμέλα. Το ένα είναι το εισόδημα, τα λεφτά δηλαδή. Το δεύτερο είναι οι υπηρεσίες, δηλαδή πρόσβαση στις υπηρεσίες ώστε να μπορέσεις να καλύψεις και άλλα πράγματα στους δήμους. Και το τρίτο είναι έβρεση εργασίας. Τους λέμε λοιπόν, υλοποιείτε στο πιλωτικό πρόγραμμα τους τρεις πυλώνες, λένε αυτοί. Όχι. Γιατί δεν το υλοποιούμε? Δεν θέλουμε? Θέλουμε εμείς να το υλοποιήσουμε. Λέει, γιατί κάναμε λάθος, η World Bank. Δεν υπολογίσαμε ότι και οι υπηρεσίες δεν υπήρχαν στους δήμους. Για όνομα της Παναγίας, πώς κάνεις ένα πρόγραμμα όταν δεν ξέρεις την κατάσταση στην Ελλάδα? Και δεύτερον, γιατί δεν υπολογίσαμε ότι η έβρεση εργασίας ήταν αδύνατη, δηλαδή ηλίου φαενότερων. Έβρεση εργασίας ήταν δυνατή για 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Άρα το εγγυημένο εισόδημα σταματάει όπως είχε σχεδιαστεί? Όχι βέβαια. Συνεχίζω να πληρώνω κανονικά τις δόσεις και να τις υπογράφω σε όλο το πιλωτικό. Ναι. Απλά η World Bank... Η επέκτασή του... Περιμένει. Ναι. Απλά... Πρώτα θα αξιολογηθεί με βάση αυτό που έχουμε. Ναι. Γι' αυτό συζητάω με την Παγκόσμια Τράπεζα και εγώ και η κυρία Αντωνοπούλου πώς θα κάνουν την αξιολόγηση γρήγορα. Μου ζητήσαν 3 μήνες επέκταση. Του πιλωτικού? Όχι, ζητάνε καταρχήν 3 μήνες επέκταση της αξιολόγησης. Να μην την παραδώσουν εγκαίρως. Ναι. Εντάξει, να σας τη δώσουμε. Παρακάτω, να την αφήσουμε ανοιχτή την ημερομηνία πιο πολύ, ώστε να μην μείνει κανένας απ' έξω. Εντάξει, να προχωρήσουμε. Να την αφήσουμε. Λοιπόν, και για πείτε μας τα συμπεράσματα. Πείτε μας τι είναι ρεαλιστικό στην Ελλάδα να κάνουμε και εμείς θα προχωρήσουμε. Και? Τίποτα. Εδώ βρισκόμαστε, εκεί βρισκόμαστε. Συγνώμη, για να καταλάβετε. Τα τεχνικά κλιμάκια τα δικά σας. Το τεχνικό κλιμάκι, ο οποίο 2-3 άνθρωποι φαντάζομαι. Τα τεχνικά κλιμάκια, πρέπει να σας πω και αυτό, που δεν το ήξερα ως πολίτης, βουλευτής πιο μπροστά. Είναι ένας άνθρωπος δικός μας, ο οποίος είναι μέσα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου, που έχει 13 ανθρώπους απέναντί του σε στήλη ιεράς εξέτασης. Έτσι, αφού είπα και εγώ, γιατί δεν στέλνουμε και εμείς 13 από το Υπουργείο, να απαντάνε όλοι συνολικά. Δεν μπορείτε να το φανταστείτε την ψυχολογική πίεση που υφίστανται. Ναι. Αλλά είναι άνθρωποι. Σας τα έχουν περιγράψει φυσικά αυτά όλα. Βέβαια, εγώ δεν τα ξέρω. Ωραία, αυτός ο άνθρωπος λοιπόν που είναι δικό σας, που είναι εκεί στις υπηρεσίες, τι θα κάνει σήμερα? Δεν είναι δικό μας του ΣΥΡΙΖΑ, είναι του Υπουργείου μας. Του Υπουργείου, λέω, δικό σας του Υπουργείου, ρε παιδί. Λέει όλο το πρόγραμμα, ώστε να μην υπάρχει κανένα σημείο διαφωνίας. Ναι. Συμφωνεί σε όλα τα σημεία, ναι, γιατί πράγματι είναι το πρόγραμμά μας. Υπουργέ μου, για να μην έχουμε και ψευδεστήσεις, όλα αυτά που λέγατε ότι πάει η Τρόικα, δεν θα υπάρχει πια έλεγχη, δεν θα υπάρχει τίποτα, δεν ισχύουν. Όχι, για καθίστε. Όταν έχει 13 απέναντι ένας υπάλληλος και τον βομβαρδίζουν και αυτός προσπαθεί να τους πείσει ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Α, κύριε Καμπουράκη μου, κάνετε ένα λάθος. Δεν ήταν το ίδιο πριν να μπαίνουνε. Είχατε υψώσει τον πήχη πολύ και λέγατε πάνε αυτά. Το ίδιο το έχουμε υψωμένο και τώρα, διότι την ημέρα που έμπαινε το νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση, και σας λέω μια είδηση, εν μέρη, είδηση. Την ημέρα που έμπαινε το νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση για να ψηφιστεί στη Βουλή, με πήραν το πρωί στο Υπουργείο να δώσω άδεια στα τεχνικά κλιμάκια να δουν τους θεσμούς για το νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση. Ο κύριος Κοστέλο. Ναι. Είπα σήμερα μπαίνει στη Βουλή. Είμαστε πνιγμένοι. Δεν προλαβαίνουμε σήμερα να σας δεχτούμε. Απασχολημένοι είμαστε σήμερα. Ελάτε αύριο. Στην έσπαση. Ελάτε αύριο. Τι έγινε, κύριε Οικονομέα, θυμάστε? Τις 8 η ώρα, και αφού έχει ψηφιστεί επί τις αρχές ομόφωνα το νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση, τα 4 πρώτα μέτρα εννοώ, βγαίνει ο Κοστέλο και λέει είναι μονομερής ενέργεια. Τι θα γινότανε
Αν δεν ήμουν πνιγμένη το πρωί και έλεγα, ελάτε να κάνετε. Το ίδιο θα σας λέγανε. Πάρ' το πίσω, μην το καταθέσεις. Άρα καλά κάνεις το κατέθεση. Λοιπόν, άρα δεν κάνουμε πίσω. Για να ακούσει ο ελληνικός λαός ότι δεν κάνουμε πίσω. Δεν αφισβητεί κανείς ότι προσπαθείτε πάρα πολύ. Αυτό λέω και εγώ. Να μην χειροτερέψει τουλάχιστον η κατάσταση του κόσμου. Με συγχωρείτε. Η κατάσταση του κόσμου είναι ή 40 χρόνια ακόμα ραγιάδες ή θα σηκώσουμε κεφάλι. Ένα από τα δύο. Ωραία. Και ο κόσμος το καταλαβαίνει. Καλά όλα αυτά. Πώς θα σηκώσουμε κεφάλι. Πάμε τώρα. Τι πιθανότητες δίνετε εσείς με βάση την ακτινογραφία που βλέπετε αυτή τη στιγμή στην κατάσταση τη συνολική. Σε ένα μήνα να έχουμε δημοψηφίσματα για εκλογές. Αυτά δεν είναι πολιτική εκτίμηση, είναι booking, να κάνουμε στοιχήματα. Εγώ λέω λοιπόν, αυτή τη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση... Που να μας πείτε που δεν θέλετε booking, να μας πείτε αν επιμείνουν αυτοί. Ναι. Την άθλια συμπεριφορά τους και τους εκβιασμούς. Όταν ο αντίπαλος είναι διαιρεμένος στα δύο. Και το ένα μισό, λέει, το εν τρίτον, λέει εναντίον των δύο τρίτων τα ανάποδα. Αυτό είναι... το κάνουν από το 12, δεν το κάνουν τώρα. Με συγχωρείτε, είναι για καλό ή είναι για κακό σου? Γιατί εδώ παρουσιάζεται ότι αυτό είναι για κακό μας. Για καλό είναι. Μπράβο. Και εγώ αυτό λέω. Αυτό που λέει τι το γνωστό για λοιπόν, το χρέος, μπράβο. Είναι καλό. Είναι όπλο δικό σας. Δικό μας. Βεβαίως. Τι λέει το Δουνουτού, κύριε, το 12. Σας είπαμε ότι δεν είναι βιώσιμο το χρέος. Τι έγινε, χειροτέρεψε η βιωσιμότητα του χρέους. Τι έλεγαν οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα που μας κουνάνε το χέρι? Λέγανε ότι το χρέος είναι βιώσιμο. Ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος. Ναι ή όχι. Ναι. Πάει αυτό. Δεύτερον, τι λέγανε οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα? Υπάρχει ανθρωπιστική κρίση. Ουχή. Μισό τώρα. Κάτω, Φωτήρα, κάτω από λεπτά, το λεπτά, τραπέζι. Δύο λεπτά, κάτω από το χαλί. Διότι εάν η κρίση σας είναι το πρόγραμμα, εάν πέτυχε ή δεν πέτυχε από μια πολιτική, αν πέτυχε, από το αν αυξήθηκε ή μειώθηκε το χρέος. Με συγχωρείτε, αλλά και εσείς στο εξάμεινο αυτό, με βάση τις εκτιμήσεις της Κομισιόν, από 170 το χρέος θα το πάτε 180. Καλά, εμείς είμαστε κυβερνάμε ένα εξάμεινο και το χασά. Του εξαμεινού η εκτίμηση. Αυτό τι με ενδιαφέρει, δηλαδή ότι είχε. Για ακούστε με, τρεις μήνες πριν έρθουμε εμείς, ναι. Γιατί ούτε και τρεις μήνες δεν είμαι εγώ σε αυτή την καρέκλα, λέω ότι το είχαν εκτινάξει το χρέος. Και γι' αυτό δεν βρήκαμε τίποτα εμείς. Ως πρωτογενές πλεόνασμα. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Τώρα μην λέμε ότι μεγάλος το χρέος εξαιτίας του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, αλλά δύο λεφτά. Δεν το είπε κανείς. Το 0,5. Γιατί μου λέει το εξάμηνο μεγάλος το χρέος. Και λέω μονάδες. Δεν είναι δικό μας. 10 μονάδες είναι η εκτίμηση. Αυτό το ρίξανε στα βράχια. Ναι. Ακούστε, το χρέος μεγαλώνει. Γιατί οι κυβερνήσεις δεν κάναν τίποτα για τη διαπλοκή και για τη διαφθορά. Ακούστε με εμένα. Ναι, εντάξει. Διότι το δημόσιο όχι μόνο δεν εξηγιάνθηκε, και εδώ θέλω να σας πω κάτι, που είναι και αυτό έστω μια είδηση. Εγώ σε αυτό την καρέκλα που κάθομαι και στο Υπουργείο που είμαι, έχουμε κάτω από το εκεί που δουλεύουμε 60 υπαλλήλους δημόσιους. Έχω να σας πω το εξής. Το 1/3 εξ αυτών είναι λαμπροί επιστήμονες και παιδιά. Δουλεύουν 38-άριδες, 35-άριδες από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ένα ενθουσιασμό. Εγώ δεν την έβγαζα πέρα την Κία σε 20 μέρες αν δεν ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Άλλο τώρα είναι αυτό που λέτε. Όχι, αυτό είναι αυτό. Το 1/3 έχει ευνουχιστεί εντελώς, γιατί ό,τι και να έλεγε του λέγανε, του το πετάγανε. Και αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να ξαναεπανεκκινήσουν και υπάρχει ας πούμε... Τώρα, λέω λοιπόν ότι το δημόσιο θέλει άλλο παράδειγμα. Εντάξει. Όταν εγώ είμαι από το πρωί μέχρι το βράδυ εκεί, νομίζω ότι κάνω ένα άλλο παράδειγμα. Κύριε Φωτίου, δύο λεφτά. Και όταν ξέρουν ότι εμείς δεν παίρνουμε ούτε μίζες, ούτε κάνουμε τίποτα... Γενάρη δεν αναλάβατε. Γενάρη δεν αναλάβατε. Γενάρη αναλάβατε. Ανέλαβα γεννά. Η κυβέρνηση, ρε παιδί μου. Ανέλαβα. 20 Γενάρη, δεν γίνανε εκλογές. Ναι, θα σας 20 πω. Γενάρη. Εάν στο τέλος του Δεκέμβρη. 25 Ιανουαρίου έγιναν οι εκλογές, ναι. Και εγώ πήγα 28 Φλεβάρι, 1η Μαρτίου. Εγκαταστάθηκα. Κυρία Φωτήρα. Όταν πήγα, ζήτησα από τις υπηρεσίες. Άλλο θέλω να σας ρωτήσω. Άλλο. Λοιπόν, 20 Γενάρη, από την αρχή του χρόνου έγινε η κυβέρνηση. Πες ένα μήνα τους έφυγε. Εάν στο τέλος Δεκέμβρη αυξηθεί το χρέος, διότι θα έχουμε έλλειμμα, όπως προβλέπει. Ποιο είναι το τέλος του Δεκέμβρη, του 15. Του 15. Βεβαίως. Δεν θα φταίτε κι εσείς. Βέβαια. Μισό λεπτό. Γιατί έχουμε τίποτα, ποτέ δεν έχουμε πάρει τις ευθύνες μας στον ελληνικό λαό. Αυτό σας λέω. Αλλά ο ελληνικός λαός βλέπει. Βλέπει. Γιατί εγώ, κύριε Καμπουράκη, πραγματικά το έχω πει πολλές φορές. Να το πω και τώρα. Έχω μείνει κατάπληκτη με την ψυχραιμία του ελληνικού λαού.
Όταν βλέπω εγώ τα δελτία των 8, τρομοκρατούμε εγώ το βράδυ σε τέτοιο βαθμό που θέλω να πάω να πω στην κυβέρνηση, υπογράψτε ό,τι να είναι τώρα. Ναι. Το λέω ναι. Καθ' υπερβολή. Αν λοιπόν ο ελληνικός λαός δεν έχει βγει στους δρόμους να μας λέει αυτό που μας λέει όλη η αντιπολίτευση, υπογράψτε ό,τι να είναι τώρα και όχι ό,τι να είναι. Ό,τι ήταν να υπογράψουμε εμείς και δεν δεχόμασταν να υπογράψουμε τον τελευταίο καιρό από την πίεση την τεράστια που είχαμε από τον ελληνικό λαό. Γιατί πήγαμε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας από το ΣΥΡΙΖΑ στην εκλογή. Γιατί δεν φτάναμε Φεβρουάριο. Γιατί τους είχαν πει οι δανειστές, κύριε έτσι κι αλλιώς, και εσείς θα πέσετε το Φεβρουάριο γιατί δεν θα μπορείτε να βγάλετε πρόεδρο της Δημοκρατίας. Άρα τώρα. Λοιπόν, μην λένε όλες αυτές τις εξυπνάδες. Ας το πούμε διαφορετικά. Και χωρίς να σημαίνει ότι είμαι εδώ πέρα υπέρ των υπερβολών των δημοσιογραφικών κλπ. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Και καμιά φορά κάνουμε και μάχη εδώ να μην υπάρχουν υπερβολές. Αλλά άμα είσαστε εσείς πολίτης και ακούγατε, διαβάζατε χθες το non-paper του Μαξίμου που έλεγε ότι δεν πάει περίπτωση για συμφωνία. Ή αν ήσασταν εσείς πολίτης και διαβάζατε σήμερα την Αυγή. Γιατί τσαντίζομαι καμιά φορά που τα βάζετε όλο με τους δημοσιογράφους. Χωρίς να σημαίνει ότι είναι αθώοι του αίματος, επαναλαμβάνω. Διαβάζατε σήμερα την Αυγή. Δημοσιογράφοι και υπόλοιποι και πολιτικοί. Διαβάζατε σήμερα την Αυγή που λέει στο κύριο άρθρο της ότι εάν δεν υπάρξει χρηματοδότηση, δεν θα πληρωθούν οι επόμενες δόσεις. Πράγμα το οποίο σημαίνει πιστωτικό γεγονός μεθαύριο. Γιατί σημαίνει πιστωτικό γεγονός? Δεν σημαίνει τίποτα. Εσείς τι λέτε? Για καθίστε. Συγγνώμη, τώρα. Μη λέτε στον κόσμο, και θυμάμαι και πριν λίγη ώρα την αντιπαράθεση που είχατε. Όταν είπε ο κύριος Καμπουράκης αυτό σημαίνει πιστωτικό γεγονός ή σημαίνει τράπεζες κλειστές. Θα πάτε σε δημοψήφισμα με τράπεζες κλειστές. Και εσείς είπατε δεν το πιστεύω. Όχι, αλλά μου λέει εδώ επίσημα το κόμμα ότι δεν θα πληρώσει άλλες δόσεις. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα, είναι φυσιολογικό. Το ότι το λέει στον ελληνικό λαό αυτό είναι κακό πράγμα. Πολύ καλά κάνει. Την ουσία λέμε. Για την ουσία μιλάμε τώρα. Η ουσία είναι αυτή και πρέπει να την ξέρουν όλοι. Το λέμε λοιπόν με σαφήνεια στον ελληνικό λαό. Αυτή τη στιγμή υφιστάμεθα όλη αυτή την πίεση και εκβιασμό. Δεν τα παρατάμε. Δεν φεύγουμε. Δεν πάμε πουθενά. Μα δεν φεύγετε. Θα πάμε. Περιμένετε να σας πω. Θα πάμε σε συμφωνία και θα πάμε σε συμφωνία έντιμη. Αυτό ναι. Με το κεφάλι ψηλά δεν πρόκειται. Όμως εμείς να ξαναφέρουμε την καταστροφή του ελληνικού λαού. Γιατί δεν μας ψήφισε γι' αυτό. Δεν μας ψήφισε γι' αυτό. Οπότε διέξοδο θα είναι το δημοψήφισμα. Ακούστε, όπως ξέρετε εσείς δημοσιογράφοι, δημοψήφισμα δεν σημαίνει μπαμ μπαμ. Δεν σημαίνει σε ρωτάω σήμερα και αύριο απαντάς. Δεν θυμάστε τα. Είσαστε μικροί. Εγώ έζησα και το δημοψήφισμα για τον Βασιλιά. Το θυμόμαστε. Λοιπόν, αυτό σημαίνει προετοιμασία. Είναι σημαίνει κατεβαίνεις με άποψη στον ελληνικό λαό. Του προτείνεις. Δεν του λες δεν ξέρω, διάλεξες ό,τι θες. Του λες λοιπόν και σχέδιο. Άρα του λες και σχέδιο. Θα κάνουμε αυτό και αυτό και του λες και το σχέδιο που έχεις. Εσείς τι φαντάζεσαι ότι θα τον ρωτήσουμε χωρίς να του προτείνουμε σχέδιο? Εσείς έχετε σχέδιο να του προτείνετε, κυρία Κοτίου. Τι λέτε εσείς? Ότι όταν θα φτάσουμε σε αυτή τη... Α, για σταθείτε κύριε οικονομέ. Εσείς θέλετε δηλαδή να υπονομεύσουμε εκ των προτέρων τη διαπραγμάτευση? Όχι. Όχι, ένα λεπτό. Κάτι με ρωτάτε τώρα. Όχι, μην θεωρείτε ότι με βάζει στον τίτλο. Γιατί αν είναι. Εγώ διαβάζω τα επίσημα κείμενα τα δικά σας, του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, που λέει ότι είναι πια πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Λέει. Με συγχωρείς. Λέει αυτό που είναι. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση, πρέπει να το ξέρει ο ελληνικός λαός. Είμαστε εκεί αταλάντευτοι, δουλεύουμε λοιπόν, για λύσεις κάθε μέρα. Πείτε μας, κάθε μέρα στις λοιπόν, Βρυξέλλες τώρα, λέμε εναλλακτικά σενάρια. Ωραία, αυτό να το ξέρει ο ελληνικός λαός. Μας λένε όχι στο τάδε, εναλλακτικό σενάριο. Σας λέμε εμείς το άλλο. Μας λένε όχι σε εκείνο. Εναλλακτικό σενάριο. Εδώ γι' αυτό και τρεις ακούτε μήνες είμαστε ότι στο σημείο μηδέν, γιατί επιμένουν. Αυτή την εικόνα έχουμε από την κυβέρνηση. Επιμένουν σαν τα σκυλιά να μας πνίξουν. Ναι. Το θέμα είναι αν εσείς έχετε τη λύση. Και εμείς λέμε στον ελληνικό λαό. Δεν θα πνιγούμε. Λέμε αυτό. Στον ελληνικό λαό. Δεν θα πνιγούμε. Δεν ξέρετε πόσο χαιρόμαστε. Εάν τα καταφέρετε να μην πνιγούμε. Εγώ το ξέρω ότι χαιρόσαστε. Και χαίρετε και ο ελληνικός λαός. Γιατί ξέρει ότι αν εμείς αποτύχουμε, σημαίνει 40 χρόνια ραγιάδες. Και αυτό όλο θα το εξηγήσουμε. Σημαίνει μέσα 100 φορές. Και γιατί είπατε το πρωί, γιατί βγήκαν η Πορτογαλία και οι άλλοι και εμείς δεν βγήκαμε? Υπάρχει τίποτα καμιά ευθύνη στις πολιτικές κυβερνήσεις ή ήταν όλο το σχέδιο λάθος? Λάθος ήταν το σχέδιο. Όλα τα σχέδια υπάρχει... που ήταν σε άλλες χώρες ήταν σωστά. Μόνο εδώ ήταν λάθος. Εγώ δεν ξέρω να αναρωτηθείτε. Τότε είναι πολιτική ευθύνη
μόνο των κυβερνήσεων που κυβέρνησαν μέχρι σήμερα, αποκλειστική, είναι και λάθος το... Ήμασταν το ιδανικό πειραματόζω. Το ιδανικό πειραματόζω όσο για αλλαγή των εργασιακών. Όσο συνεχίζουμε να θεωρούμε τον εαυτό μας, ακούστε το με. Πειραματόζω την κοπανάει και φεύγει, κύριε Φωτίου. Δεν κάθεται να είναι πειραματόζω. Αυτό λέω κι εγώ. Γιατί δεν το λέτε όμως. Δεν σηκώθηκε ο ελληνικός λαός στις 25 Ιανουαρίου και είπε δεν θέλω να είμαι πειραματόζω. Σηκώθηκε διότι εσείς το διαβεβαιώνατε και ακόμα δεν έχει αποδειχθεί ότι του λέγατε ψέματα. Έτσι λέω κι εγώ. Τον διαβεβαιώνατε ότι έχετε τη λύση. Να σταματήσει αυτό το βιολί. Είχαμε προτάσεις και έχουμε κάθε ώρα προτάσεις. Ρωτήστε τους ομόλογους σας στις Βρυξέλλες, ρωτήστε τους ανθρώπους αν κάθε μέρα δεν φέρνουμε μία πρόταση ώστε να δημιουργηθεί μία σύγκληση. Αλλά δεν μπορούμε να υποσχεθούμε στον ελληνικό λαό. Την αδιαλαξία τους δεν την ξέρατε, κυρία Φωτίου. Βεβαίως. Την ξέρατε. Όλοι την περιμέναν την αδιαλαξία. Βεβαίως. Και πιο πολύ να μην σας αφήνανε να σηκώνετε κεφάλι. Θα κάνουμε το κάθε τι. Αλλά να μας τι σημαίνει αυτό. Ο ελληνικός λαός πρέπει να ζήσουν και τα παιδιά ας πούμε, σε τέτοιο καθεστώς. Όχι. Εάν πηγαίνουμε σε ελλείμματα, κυρία Φωτίου, ανεξάρτητα αν τα κάνω Σαμάρας ή ο Τσίπρας, τα παιδιά μας είναι ραγιάδες. Μάλιστα. Είναι σαφές. Είναι το πρόγραμμα που μας πάει σε ελλείμματα ή είναι οι κακές κυβερνήσεις. Για απαντήστε μου εσείς. Μπράβο. Εμείς λοιπόν λέμε. Λοιπόν, επειδή πέρσι μέχρι το 12 είχαμε έλλειμμα. Πέρσι είχαμε ένα ελάχιστο πλεόνασμα, πες ότι ήταν ισοσκελισμένο. Και φέτο προβλέπανε μεγάλο πλεόνασμα. Λοιπόν, εάν δεν το πάμε σε έλλειμμα, έχετε και εσείς ευθύνη. Διότι αυξάνεται και το χρέος και ψάχνουμε πάλι από την αρχή. Ότι αυτά που βρήκαμε. Έχουμε το νου μας πάρα πολύ. Μπράβο, αυτό θέλω. Λοιπόν, αυτά που βρήκαμε δεν αποδεικνύουν ότι είχαν πλεόνασμα. Αποδεικνύουν ότι είχαν δημιουργική λογιστική. Και θα αποδειχθεί με ποιους τρόπους ή ποια δημιουργική λογιστική μπήκαμε στο μνημόνιο. Και θα αποδειχθεί γιατί αυξήθηκαν, αν αυξήθηκε το χρέος κανονικά ή όχι. Θα αποδειχθούν όλα αυτά. Φωτίου, θα έρθουν στον ελληνικό λαό μπροστά. Ναι. Επειδή συζήτησα συναρπαστική μαζί σας. Και εγώ έχω πει προσωπικώς ότι πρώτη φορά που ο ελληνικός λαός στα τελευταία αισθάνθηκε περήφανος. Γιατί έχει μια κυβέρνηση, πριν από δύο μήνες τώρα το έχω πει αυτό, που διαπραγματεύεται, που το παλεύει. Διότι αλλιώς θα ήταν εύκολο να υπογράψει, να τελειώνει η υπόθεση. Αλλά δεν φτάνει όμως αυτό. Το θέμα είναι για πού θα καταλήξουμε. Εσείς μας λέγατε ότι έχετε λύσεις για να αποκρούσετε και να πολεμήσετε την αδιαλαξία των αλωνών, αλλά βλέπουμε εδώ μετά από τρεις μήνες. Έχει παγώσει η αγορά. Δεν κινείται τίποτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και εσείς θα θέλατε πολύ περισσότερα λεφτά να κάνετε την πολιτική σας, την ανθρωπιστική. Βεβαίως. Και είμαστε σε ένα σημείο όπου πια φαίνεται ότι η μόνη διάκριση είναι να πάμε σε δημοψήφισμα. Και τι δημοψήφισμα, και τι θα μας δώσει το δημοψήφισμα, δηλαδή. Εγώ δεν είπα ότι η διέξοδος είναι το δημοψήφισμα. Όλοι θα ψηφίσουμε ότι δεν θέλουμε να είμαστε ραγιάδες. Παρακάτω. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Εγώ δεν είπα ότι η λύση είναι το δημοψήφισμα. Με ακούσατε. Άλλη σειρά δεν πειράζει. Κάθε μέρα εδώ δίνουμε μία μάχη στις Βρυξέλλες και εδώ στην Αθήνα, κάθε μέρα με εναλλακτικές προτάσεις. Σας λέω εν τιμή ότι έχουμε πάρα πολλές εναλλακτικές προτάσεις σε κάθε πρόβλημα που δημιουργείται αδιέξοδο. Γι' αυτό μιλάμε συνεχώς για έντιμο συμβιβασμό και δεν μιλάμε για τίποτε άλλο. Τα λεφτά τελειώνουν, σας λέω. Αυτό και είναι ένα σχέδιο. Γι' αυτό θέλει μεγάλη ψυχραιμία. Δεν θα δημιουργήσουμε πανικό σε κανένα. Ναι, ψυχραιμία πανικό. Λοιπόν, και θα δείτε ότι θα τη βρούμε τη λύση. Ψυχραιμία. Εσείς αν ήσασταν πολίτης, θα είχατε ψυχραιμία διαβάζοντας τον on paper χθες που λέει ότι αποκλείεται ο έντιμος συμβιβασμός. Σας είπα ότι με εγώ. Με τη δική του, των αλωνών. Εγώ θαυμάζω την ψυχραιμία των πολιτών, σας είπα, και διδάσκομαι από αυτούς. Διδάσκομαι από τον άνθρωπο που με αγκαλιάζει στον δρόμο και μου λέει: μην κάνετε πίσω, κυρία Φωτίου. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Τουλάχιστον μας δώσατε αισιοδοξία. Ναι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε. Γεια σας.